Ίσως υπάρχουν κι άλλοι. Λες αυτό το Drake να σκότωσε το πρώτο που βρήκαμε. Τότε ήταν η επιθετικότητά τους που τα σκότωσε και τα δύο. Εκεί κάτω, βλέπω ένα ορυχείο. Σε αυτό πρέπει να αναφερόταν ο Ντούρλινγκ. Βλέπω ράγια στα αριστερά. Ίσως βρούμε εκεί κάποιο τρένο. Πατέρα, αν ο πόλεμος με τον Όντιν δεν είναι μόνο του Τυρ, και αν είναι και δικός μας... Ο πόλεμος δεν είναι ο μόνος τρόπος. Βάλουμε πάνω στις ράγες. Βάου, πολύ μικρό είναι. Λοιπόν, πάμε αριστερά. Στάσου, το δικό μου αριστερά. Συνέχισε. Είμαστε τόσο κοντά. Λίγο προς τα αριστερά. Είναι πολύ μακριά. Μιμίρ, πες του αριστερά. Είμαστε τόσο κοντά. Λίγο προς τα αριστερά. Ναι, δουλεύει. Δεύτερος γύρος. Πάμε. Ίσως χρειαζόμαστε ειδικό εξοπλισμό γι' αυτό. Μόνο ο Κράκεν σου έδωσε μια πέτρα. Κράκεν. Α, η Ντίνερ. Ναι, είναι καλυμμένο με φύκια. Σκεφτόμουν να το δείξω στον Μπροχ και το Σίντρι μόλις γυρίσουμε. Ορίστε. Ωραία. Λοιπόν, ήρθαμε να βρούμε τον Τυρ, επειδή δεν εμπιστευόμαστε τον Όντιν, έτσι. Αν το σκεφτείς, ο πόλεμος μπορεί... Ωχ. Αριστερά σου! Τα δεξιά! Πες μου πότε! Ωραία! Βρες το φρένο που σταματά το τρένο! Μάλλον υπάρχει κάποιος μοχλός! Το βρήκα! Το φρένο κόλλησε! Συνέχισε να προσπαθείς, αδελφέ! Πατέρα! Σταμάτα το τρένο! Νομίζω είναι έτοιμο να... Όχι! Σκατά!
Σήκω! Πατέρα! Τρόν! Από πίσω! Ήταν τρελό. Όλο αυτό. Όπως τα λες, μικρή αδερφέ. Μας ρίχνουν από πάνω σου! Τρομερό αυτό το μέρος. Πρόσεχε! Πρόσεχε! Μεγάλο στόμα άνοιξε στο τρένο, μικρέ. Μια λέξη είπα. Άκουσα χειρότερα από τον... Δεν έχει σημασία η λέξη. Έχασες τον έλεγχο. Πέφταμε. Στο κενό. Νόμιζα πως τα πεθαίναμε. Αυτή ήθελες να είναι η τελευταία σου λέξη. Όχι. Στις κρίσιμες στιγμές, ο πανικός δεν προσφέρει τίποτα. Τιθάσευσέ τον. Χρησιμοποίησέ τον. Ράγες, ίσως οδηγούν μέσα στο ρηχείο. Πρέπει να περάσουμε αυτό το φορτίο. Για δες, σταμάτησε τη ροή του νερού σε εκείνο το αυλάκι. Αυτό είναι. Ας πάμε απέναντι. Είμαι πως υπάρχουν ένα δυο ακόμα εδώ γύρω. Ας τους βρούμε, ναι. Ωχ!
Έχουν γράψει τη συνεργασία με μεγάλα απειλητικά εισαγωγικά. Ίσως φτάσω εκεί πάνω αν με βοηθήσεις. Τέλεια! Θα περάσω απέναντι για να δω καλύτερα. Πατέρα, εδώ έχει μια πύλη που οδηγεί στην είσοδο του ορυχείου. Μπορείς να ανεβείς εδώ. Θα χρειαστώ βοήθεια για να την ανοίξω. Άννα. Έλα, μπορείς να το πηδήξεις. Δεν είναι τόσο άσχημα τα ρευματικά σου. Ατρέα. Μήπως μπορείς να τον παγώσεις. Ελπίζω να μπορείς να κάνεις το άλμα. Άλλο ένα από εκείνα τα ξύλινα αυλάκια. Αναρωτιέμαι πώς συνάντησε την όρθια κάτι τέτοιο. Ναι, ίσως ήταν το μέγα κίνητρο της ευκολίας. Γιατί να δουλέψεις εσύ όταν δουλεύει για σένα αυτό το υγρό πράγμα. Ελπίζω να είναι εδώ, κύριε. Ατρέα, αναζητούμε πληροφορίες. Το ξέρω. Μην κάνεις ένα θέλω να αρχίσει το πόλεμο. Αλλά δεν λες και το αντίθετο. Αδέρφια, μήπως να το αφήναμε για λίγο στην άκρη, ε? Εσύ από εκεί και εγώ από εδώ.
μπορώ μόνος μου. Βαρύτερο από όσο νόμιζα. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Μήπως να το χτυπήσεις από άλλη γωνία. Μάλλον βρήκαμε την είσοδο του ορυχείου του Ντούρλιν. Έχω κάτι ακόμα για σας. Σίντρι! Τι είναι? Αφού αυτή τη στιγμή δεν έχεις πηγή φωτός, λυπάμαι, και δεν έχεις τρόπο για να δεις τη φρίκη που παραμονεύει στο σκοτάδι, αυτά θα βοηθήσουν. Άντε, πίσω στην εξερεύνηση τώρα. Δρόμο. Ευχαριστώ, Σίντρι. Όπα, είπες παραμονεύει φρίκι. Μάλλον βρήκαμε την είσοδο του ορυχείου του Ντούρλιν. Έχω κάτι ακόμα για σας. Σίντρι! Τι είναι? Αφού αυτή τη στιγμή δεν έχεις πηγή φωτός, λυπάμαι, και δεν έχεις τρόπο για να δεις τη φρίκη που παραμονεύει στο σκοτάδι, αυτά θα βοηθήσουν. Άντε, πίσω στην εξερεύνηση τώρα. Δρόμο. Ευχαριστώ, Σίντρι. Όπα, είπες παραμονεύει φρίκι. Παρατρίχα! Όπα, το βλέπεις αυτό. Ο γερανός κινείται προς τα εδώ. Είναι εκεί. Μάλιστα, κύριε.
Πόσο πιθανό είναι να βρίσκεται εδώ φυλακισμένο ο Τιερ? Μπορεί ο Ντούρλιν να είχε πιει όλα τα ποτάμια του Σβάρταλφχάιμ, αλλά δεν θα μας παραπλανούσε. Σου φαίνεται ευκολόπιστος ο μικρός? Ανυπομονεί να δείξει την αξία του. Του θολώνει την κρίση. Ξέρω ότι πιστεύεις αυτόν πιο πολύ από όσο δείχνεις, αδερφέ. Άλλος εμπνευσμένος λυρισμός από το μυαλό του Κβάσιρ. Βρήκες κάτι? Συνεχίζουμε. Νομίζω αυτό είναι. Είναι το ρηχείο. Ενδιαφέρον. Ωστόσο, δεν είμαστε εξοπλισμένοι για να κάνουμε κάτι με αυτό τώρα. Πρόσεχε! Πάρτα! Λοιπόν, φαίνεται πως η επίσημη είσοδος είναι σφραγισμένη. Αλλά θα υπάρχει άλλος δρόμος. Από εδώ. Ωραία. Δεν είναι αδιέξοδο. Ελάτε, ας δούμε που οδηγεί. Πάλι αυτή η τύπη. Πίσω σου, αδερφέ! Από πού έρχονται όλοι αυτοί? Σίγουρα μυρίζει σαν ορυχείο. Ναι, νομίζω πως ακούω και το νερό. Μη βιάζεσαι, Ατρέα. Με προσοχή. Σε ετοιμότητα. Λοιπόν, νομίζω ότι ξέρω από πού βγαίνουν αυτά τα τέρατα. Θα την κατατροπώσουν αριθμητικά. Πίσω σου, μας ρίχνεις! Ξεμπερδέψαμε. Η πόχα που αφήνουν πίσω τους είναι αφόρητη. Ένα μικρό επακόλουθο αφού τα ενοχλήσαμε. Ας συνεχίσουμε. Ίσως μπούμε πιο βαθιά με αυτή τη βάρκα. Αξίζει να προσπαθήσουμε. Συγγνώμη. Ξέρω είπες να μην το σκέφτομαι, αλλά δεν μπορώ. Πολεμάμε διαρκώς κακά πλάσματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουμε μαζί με τον Τιρ. Δεν το γνωρίζουμε. Είδαμε τους βωμούς του. Είναι αρχηγός. Εναντιώθηκε στον Όντιν όταν δεν το έκανε κανείς. Αν το έκανε στο παρελθόν, γιατί όχι και τώρα.
Οι παλιές εικόνες δεν λένε όλη την ιστορία. Μια πόρτα. Μόλις κατεβούμε, ας κοιτάξουμε εκεί για τον Ντυρ. Πρέπει να είναι κοντά. Έχω την αίσθηση ότι είσαι θυμωμένος μαζί μου ή κάτι τέτοιο. Από τότε που φύγαμε από το Σβάρταλφχάιμ, κατακρίνεις κάθε μου κίνηση. Αν αμφιβάλλεις πως μπορώ να μας οδηγήσω, πες το. Δεν αμφιβάλλω για τις ικανότητές σου. Ωραία. Και τι σημαίνει αυτό? Σκέψου την πρόθεσή σου. Το μέρος είναι τεράστιο. Θα πήρε πάρα πολύ καιρό να χτιστεί. Κι άλλη πόρτα. Θα πρέπει να ελέγξουμε κι αυτήν. Οι οδηγίες του Ντούρλιν δεν λένε ποια είναι. Τίποτα. Είμαστε μόνοι μας. Στην ερώτησή σου για την πρόθεσή μου, θα βοηθήσω το Θεό του Πολέμου να σταματήσει τον Όντιν, ελευθερώνοντάς τον από τη φυλακή που βρίσκεται τώρα. Κρατηθείτε, φίλοι μου. Σίντρι. Και προσέξτε πώς βγαίνετε. Ένα βήμα τη φορά. Το μέρος είναι γεμάτο σκουριασμένα καρφιά. Βρήκες κανένα ίχνος του Ντυρ? Καθώς τριγυρνούσα στο λαμπύρινθο με τα βοθρόνερα. Όχι. Σίγουρα θα τα καταφέρετε μόνοι σας. Δεν ξέρω. Σπάντα. Γιάλπα! Κοίτα, μια πόρτα απέναντι από το κενό. Ο Ντυρ ίσως βρίσκεται εκεί. Όποιος το έγραψε αυτό ήταν πολύ λεπτομερής. Η ροή του νερού εμποδίζεται. Α, το νερό ξεχυλίζει εκεί που πάγωσε στο αυλάκι. Αυτό θα βοηθήσει. Πάμε στην πόρτα. Ελάτε. Ντυρ. Ναι, είμαι απόλυτα σίγουρος πως ο Ντυρ δεν είναι εδώ. Μα κάπου εδώ γύρω θα είναι. Το ρηχείο είναι τεράστιο. Ατρέα, από τι σκοπεύεις να σταματήσεις τον Όντιν? Μιλάς λες και ξέρεις το σχέδιό του. Δεν ξέρω το σχέδιό του. Γι' αυτό είμαστε. Αδέρφια. Με το Fimbulwinter σε εξέλιξη και το Ragnarok στον ορίζοντα, ο Όντιν θα είναι απελπισμένος. Είναι βέβαιο πως ό,τι και αν σχεδιάζει, περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από το όφελος του. Δες απέναντι. Υπάρχει κι άλλη πόρτα. Μπορεί να είναι αυτή. Έπεσε! Πόρτες έβαλαν εδώ κάτω. Μη σε αποθαρρύνω, αλλά πρόκειται για ορυχείο. Μιμήρ, αυτό είναι αποθαρρυντικό. Το είδες αυτό εκεί πέρα? Στα αριστερά πίσω από το γερανό έχει μια σπασμένη πόρτα. Μήπως ο Ντυρ προσπάθησε να ξεφύγει? Ας δούμε.
Μήπως να χρησιμοποιήσεις τους νερόμυλους. Εξαιρετικά! Το νερό που ξεχυλίζει κινεί τον γερανό. Έξι. Ο ανελκυστήρας δεν κινείται. Στίχημα πόσο νερό μήλος κινεί τον ανελκυστήρα. Ας τον ξεκινήσουμε. Πατέρα, από εδώ. Ίσως μας βγάλει πιο κοντά στον τροχό του ανελκυστήρα. Νομίζω πως έτσι θα κρατηθεί ενεργός ο ανελκυστήρας. Σχεδόν τα καταφέραμε. Ανεβούμε γρήγορα εκεί πάνω. Πάνω. Ο Τιμ δεν είναι μακριά. Εντάξει, είναι άσκηση. Ας σκεφτούμε πώς μπορεί να νιώθει ο Τιμ κλειδωμένος μέσα στο ρηχείο. Αν με φυλάκιζε Όντιν και με ελευθέρωναν, Όντιν προφανώς θα ήταν στην κορυφή της λίστας μου. Αλλά θα ήθελα να πολεμήσω με κάτι. Οτιδήποτε. Έστω κι αν ήταν για να δω αν μπορώ ακόμα. Τιρ! Όπα! Τι έγινε εδώ? Τέρατα! Πίσω σου! Αυτή σίγουρα δεν ήταν ο Τιρ. Ας ψάξουμε. Αυτός ο Νάνος δεν τα κατάφερε. Τι μήλιο είναι αυτό? Ah!
Καταφέρουμε να βγούμε από εδώ. Άλλο ένα άδειο δωμάτιο. Μικρέ αδερφέ, ίσως ήρθε η ώρα να... Όχι, ούτε για πλάκα. Θα τον βρούμε. Πάμε. Εκεί πάνω. Το μονοπάτι συνεχίζει. Πρέπει να περάσουμε απέναντι. Κάτσε. Είναι το ίδιο μετάλλευμα που είδαμε νωρίτερα. Δούλεψε. Μάλλον είμαστε πάνω από εκεί που μας άφησε ο Σίντρι με τη βάρκα. Η σπηλιά είναι μια τεράστια έλικα. Νομίζω ότι ακούω κάτι εκεί μέσα. Ένα αγαλματίδιο. Δεν είναι απλώς ένα αγαλματίδιο. Κρεμόταν πάνω από την είσοδο του Μήλου του Κόσμου. Έργο του Ντούριν του Γενναιόδωρου. Καταραμένη Λάκη Τρόγκα. Πρέπει να ξεμπερδεύουμε με τους απέθαντους μπάσταρδες. Είναι γρήγορο! Σε ασταμάτητος κράτε! Θα περάσει! Πρέπει να πόνες αυτό. Πίσω σου! Πρόσεχε! Τελευταίος! Ρόγκαρ δεν θα μας ξαναγίνει. Δεν ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό. Κι άλλο αδιέξοδο. Πού μπορεί να είναι? Ατρέα, το ορυχείο έχει εγκαταληφθεί. Είναι απίθανο. Είναι εδώ. Το ξέρω. Οι οδηγίες του Ντούριν σταματούσαν στην είσοδο του ορυχείου. Πρέπει να συνεχίσουμε το ψάξιμο μέχρι να τον βρούμε.
Είπες ότι θα με ακολουθούσες. Και εγώ λέω ότι συνεχίζουμε. Οπότε τελείωνε. Πρόσεχε λίγο. Σε ακολουθώ. Αλλά λέω αυτό που βλέπω. Δεν χρειάζεται να συμφωνείς μαζί μου. Αλλά δεν θα μου μιλάς έτσι. Το κατάλαβες. Μάλιστα. Γιατί δεν δούλεψε. Λόκαρη αλυσίδα. Τώρα θα είναι εντάξει. Όποτε είσαι έτοιμος. Άλλη μια πόρτα. Αυτή πρέπει να είναι. Θα δούμε. Θα πρέπει πρώτα να φτάσουμε ως εκεί. Δεν είχε αποτέλεσμα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ας ψάξουμε τριγύρω. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι άλλο. Σκαρφάλωσε και ψάξε για άλλον δρόμο. Νομίζω βλέπω έναν μοχλό εκεί πέρα. Ατρέα. Άλλη μία πνευματική άσκηση. Έχει λόγο κάποιος, όπως ο Τιρ, που περνάει τη ζωή του πολεμώντας, να αποδείξει την αξία του. Η απόδειξη αφήνει πίσω καταστροφή. Αλλά αν τα απομεινάρια της καταστροφής είναι μερική κακή, τι σημασία έχει. Και είσαι δυνατός και έκανες σωστό. Ο πόλεμος δεν μετράει τη δύναμη κάποιου. Ελπίζω μια μέρα να το καταλάβεις. Υπάρχει τρόπος να κινήσουμε ξανά την πλατφόρμα. Τα καταφέραμε.
Είμαι στην πόρτα. Αυτή θα είναι. Πρέπει να γυρίσουμε και να ελέγξουμε την τελευταία πόρτα. Σωστά. Το ακούσατε αυτό, αδέρφια? Μάλλον δεν είμαστε μόνοι. Αυτιά και μάτια ανοιχτά. Από εκεί ήρθε. Βλέπω ένα πέρασμα που οδηγεί έξω. Ατρέα, σε εκνευρίζουν τα λόγια μου. Όχι, το καταλαβαίνω. Αδέρφια, σταθείτε. Φως είναι αυτό που βλέπω. Αυτό μπορεί να είναι. Η πόρτα είναι αμπαρωμένη. Σίγουρα θέλουν να κρατήσουν κάτι μέσα. Βάιτο! Να είσαι προσεκτικός, αδερφέ. Σίγουρα δεν μας θέλουν εδώ μέσα. Εδώ πρέπει να είναι. Ας την ανοίξουμε τότε. Πονηριά είναι αυτή, Όντιν. Τι παιχνίδι παίζεις πάλι μαζί μου? Δεν είμαστε με τον Όντιν. Είμαστε καλοί. Αυτός είναι ο θεός του πολέμου. Αυτές οι λεπίδες... Σε ξέρω... Θεοκτώνε. Ήρθες για μένα τώρα. Για να σε ελευθερώσω. Μείνε μακριά. Αδερφέ, άσε εμένα. Τιρ, Τιρ, πες. Με ξέρεις, σωστά? Σκοτώσατε τον Μιμήν. Όχι, 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 όχι. Ναι, και τον επαναφέραμε. Να, μείνετε μακριά μου. Τέρατα. Σταμάτα.